Σήμερα θέλω να ασχοληθώ με μία από τις πιο υποτιμημένες metal μπάντες όλων των εποχών, αν μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο. Για μία τόσο υποτιμημένη μπάντα από τη μία πλευρά και συγκρότημα, αλλά από την άλλη πλευρά τόσο μα τόσο αγαπημένη ιδιαίτερα στο ελληνικό μεταλλικό κοινό. Και φυσικά μιλάω για τους Βρετανούς, ας πούμε από την Αγγλία, Skyclad. Αυτούς που δικαιολογημένα ως ένα σημείο τους αποκαλούν ως πατέρες του λεγόμενου παρεξηγημένου folk metal. Και όπως είπα σχετικά με τους Slayer, ότι υπάρχει το thrash metal και υπάρχουν οι Slayer, από την άλλη πλευρά, μπορώ να πω το ίδιο σχεδόν όσον αφορά τους Skyclad. Υπάρχει το λεγόμενο folk metal και υπάρχουν οι Skyclad. Σίγουρα είναι μία από τις μπάντες εκείνες οι οποίες δημιούργησαν αυτό το υποδημίωμα, αυτό το, θα λέγαμε, αυτή την υποκατηγορία, το λεγόμενο folk metal, αλλά πέρα τούτου, οι Skyclad βρίσκονται στην κορυφή των κορυφών όσον αφορά το λεγόμενο folk metal. Επιπλέον πρέπει εδώ πέρα να θυμίσουμε ότι προέρχονται μέσα από τους Thrashers, τους Βρετανούς Sabbath, όσο επίσης και από τους θρύλους του New Wave of British Heavy Metal, τους Satan. Και έρχονται και μαζί και δημιουργούν αυτό το συγκρότημα, το οποίο ιδιαίτερα στις πρώτες δουλειές του είχε πάντα και μία πολύ thrash γραμμή. Το οποίο thrash δεν το αποδεσμεύτηκαν τουλάχιστον μέχρι και την φυγή από την μπάντα του μεγάλου ηγέτη τους και τραγουδιστή, του Martin Walkyier, που ως ένα σημείο μπορούμε να πούμε ότι ήταν και η βασική ψυχή των Skyclad. Αν και σε αυτό το σημείο δεν μπορώ να πω, για παράδειγμα, ότι ο Steve Ramsey ή ότι ο English δεν έχουν επαφή με το συγκρότημα. Έχουν και παραέχουν και είναι και αυτοί ηγετικά στελέχη και συνεχίζουν σήμερα τη σημερινή μορφή των Skyclad, όπως θα δούμε. Αλλά όσο και όπως και να το κάνουμε, η στίχη και ο τρόπος που τραγουδούσε του Martin Walkyier είναι από τους πιο καταπληκτικούς στίχους που έχουν γραφτεί στο heavy metal γενικά. Πόσο μάλλον ο τρόπος που τραγουδούσε, ένας αρκετά thrashy τρόπος, τον οποίο τον πήρε βέβαια και τον έφερε από τους Sabbath, ο Martin. Χωρίς να πω βέβαια ότι και ο English προσπαθεί να πλησιάσει, και ο Ramsey προσπαθούν να πλησιάσουν αρκετά το στυλ του Walkyier, αν και μερικές φορές δεν φτάνουν στο ίδιο σημείο. Μιλάμε για μια από τις πιο υποτιμημένες μπάντες, πόσο μάλλον όταν ακόμα και στην ίδια την Αγγλία δεν τους πολυγνωρίζουν δυστυχώς. Δυστυχώς. Αλλά κατάφεραν παρόλα αυτά να δημιουργήσουν ένα όνομα σε κάποιες από τις χώρες της Ευρώπης και πόσο μάλλον μέσα στην ίδια την Ελλάδα. Πόσο μάλλον όταν εγώ μιλάω προσωπικά για τους Skyclad, πρέπει να τονίσω ότι είναι εκείνο το συγκρότημα το οποίο με έφερε σε επαφή γενικά με όλο το metal χώρο και με όλη τη metal μουσική. Αν είμαι σήμερα metalhead, αν είμαι σήμερα μεταλλάς, αυτό το οφείλω στους Skyclad. Και ιδιαίτερα στον καλό φίλο εκείνης της εποχής, τον Κώστα Γκράνη, ο οποίος ήταν εκείνος που με έφερε σε επαφή με τον ήχο των Skyclad, δίνοντας τότε σε αντιγραμμένες κασέτες τα δύο σημαντικά άλμπουμ τους, θα τα αναφέρουμε και σε λίγο, το Prince of the Poverty Line του 1994, όπως επίσης και το Silent Whales of Lunar Sea του 1995. Αυτά ήταν και τα πρώτα δύο άλμπουμ με τα οποία ήρθα σε επαφή με το metal και αποφάσισα εξαιτίας των Skyclad να γίνω μεταλλάς και
ιδού τα αποτελέσματα. Μετά από 20 και χρόνια. Έτσι λοιπόν σήμερα θα μιλήσω για... Θα προσπαθήσω να μιλήσω να ταξινομήσω τα albums των Skyclad από τα χειρότερα, ας πούμε, μέχρι τα καλύτερα, worst to best. Και εδώ πέρα λοιπόν ξεκινάω με αυτό που θα έλεγα το πιο μέτριο άλμπουμ, το Skyclad, δυστυχώς είναι και το τελευταίο τους. Το άλμπουμ του 2017, μέχρι τώρα αν δεν κάνω λάθος, Skyclad έχουν βγάλει 13 άλμπουμς. Έτσι λοιπόν το τελευταίο άλμπουμ που βγάλανε το 2017, το Forward Into the Past, το θεωρώ και την πιο μέτρια μέχρι τώρα δουλειά τους. Μιλάμε για την νέα εποχή των Skyclad. Εδώ πέρα να τονίσουμε ότι Skyclad μπορούμε να τους χωρίσουμε επίσης είτε σε δύο είτε σε τρεις περίοδους. Είτε στην περίοδο φυσικά όπως είπαμε του Martin Welkier μέχρι και την που άφησε το συγκρότημα και μετέπειτα την εποχή που αποκολούθησε με τον Ramsey και τον Inglis να ηγούνται του συγκροτήματος. Όπως κάποιος μπορεί να πει ότι μπορούμε να χωρίσουμε τους Skyclad ακόμα και στην πρώτη περίοδο του Welkier σε δύο επίσης υποπεριόδους, μικρές περίοδους. Την πρώτη περίοδο του συγκροτήματος που είναι ακόμα πιο thrash, ιδιαίτερα όπως είναι αυτό εμφανές μέχρι και μπορούμε να πούμε τα δύο πρώτα τους άλμπουμ, άντε ακόμα και το τρίτο άλμπουμ που είναι στο μετέχνιο μεταξύ του thrash και του folk. Και μετέπειτα ακριβώς η Skyclad ιδιαίτερα από το Prince of the Poverty Line, κάποιοι θα πούνε ακόμα και από το Johann's Ark, μπαίνουν σε έναν χώρο πιο folk σιγά σιγά. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι είναι γύρω στις δύο ή τρεις περιόδους, ανάλογα πόσο καθένας το χωρίζει. Πάντως αυτό το άλμπουμ είναι το άλμπουμ το τελευταίο της τελευταίας περίοδου. Και πραγματικά υστερεί αρκετά. Αν και τα δύο άλμπουμς που ακόμα και όταν ο Welkier έφυγε είναι καταπληκτικά άλμπουμς, όπως θα δούμε αργότερα, παρόλα αυτά αυτό είναι και το πιο αδύνατο άλμπουμ, παρόλο που, που στο συγκεκριμένο άλμπουμ επιστρέφουν στο λογότυπο, στο αυθεντικό λογότυπο του συγκροτήματος, που είναι και το πιο γνωστό λογότυπο του συγκροτήματος, το δεύτερο λογότυπο, ας πούμε, του συγκροτήματος. Και παρόλα αυτά και με ένα καταπληκτικό επίσης εξώφυλλο, παρόλα αυτά το άλμπουμ υστερεί αρκετά. Συνεχίζω τώρα και εδώ πέρα θα υπάρχουν πολλές ενστάσεις με το δεύτερο άλμπουμ, το οποίο το θεωρώ ως το πιο μέτριο κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, και εδώ θα υπάρξουν πολλές ενστάσεις γιατί μιλάμε βασικά για το τρίτο τους άλμπουμ στη δισκογραφία τους, το Johann's, όπως θα πείτε το, Ark. Η κυβωτός του Ιωνά, okay, με ένα επίσης καταπληκτικό εξώφυλλο, είναι και μάλιστα και το πρώτο άλμπουμ στο οποίο το κλασικό λογότυπο παρουσιάζεται. Παρόλα αυτά, αν και πάρα πολλοί οπαδοί των Skyclad το θεωρούν ένα από τα ανώτατα Skyclad albums, παρόλο και εγώ το θεωρώ επίσης ότι είναι ακριβώς το μετέχνιο μεταξύ του thrash και του folk, της πρώτης περίοδου, όπως είπαμε, της πιο thrash του συγκροτήματος και μετέπειτα ακριβώς είναι η γέφυρα που γεφυρώνει την πρώτη αυτή περίοδο του thrash με τη δεύτερη περίοδο που είναι περισσότερο, όσο περισσότερο γίνεται όλο και περισσότερο folk. Παρόλα αυτά, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά το συγκεκριμένο άλμπουμ ποτέ δεν με γέμισε. Ποτέ δεν με γέμισε. Τώρα γιατί, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πάντως, πάρα πολλοί οπαδοί των Skyclad το βάζουν σε πολύ ανώτερη θέση. Επόμενο άλμπουμ, το οποίο το θεωρώ αρκετά μέτριο, είναι το άλμπουμ Irrational Anthems. Το Irrational Anthems, το 96, οι Skyclad καταφέρνουν και βγάζουν δύο άλμπουμς. Μάλιστα αναφέρεται ότι το δεύτερο, αυτό είναι το πρώτο
το πρώτο άλμπουμ που βγάζουν το 90, το 96. Μετέπειτα βγάλαν το συγκεκριμένο άλμπουμ το, που είναι στα γαλλικά, το Qui Avant-Garde A Chance, αν το διαβάζω καλά στα γαλλικά. Okay. Αυτά είναι τα δύο άλμπουμ του 96. Κάποιοι λένε ότι αυτό αποτελούσε ένα είδος, θα έπρεπε να αποτελεί ένα είδος EP σε σχέση με το Irrational Athens. Παρ' όλα αυτά βγήκε ως άλμπουμ. Και ως ένα σημείο αυτά τα δύο άλμπουμ αλληλοσυμπληρώνονται. Υπάρχουν επίσης κομμάτια που υπάρχουν και στα δύο άλμπουμς, ενώ παίζονται λίγο με διαφορετικό τρόπο. Παρ' όλα αυτά, προτιμώ περισσότερο από τα δύο αυτά άλμπουμς του 96, το, όπως θα δούμε αργότερα, το Qui Avant-Garde A Chance από το Irrational Athens. Οπότε και εδώ πέρα μπορώ να πω ότι το καταπληκτικό τραγούδι No Deposit, No Return, για παράδειγμα, ή επίσης το αυθεντικό κομμάτι History Lessons, όπως υπάρχει στο συγκεκριμένο άλμπουμ. Αλλά παρόλα αυτά, και πάλι, το συγκεκριμένο άλμπουμ γίνεται όλο και πιο folkies, γίνεται όλο και πιο folk, εις βάρους του metal, χαρακτήρα του συγκροτήματος. Συνεχίζω. Επόμενο άλμπουμ. Θα βάλω εδώ πέρα το τελευταίο άλμπουμ στο οποίο συμμετέχει ο Μάρτιν Βέλκιερ και μιλάω βασικά για το Folkemon. Για το Folkemon που βγήκε το 2000 και από τότε η Skyglen τους πήρε πάρα πολύ χρόνο και καιρό μετά που ο Μάρτιν Βέλκιερ έφυγε από το συγκρότημα με όλα τα παρακτρεπούμενα και μέχρι που βρήκαν τον εαυτό τους για να ξαναβγάλουν καινούριο άλμπουμ πέρασε πάρα πολύ καιρός. Στο συγκεκριμένο άλμπουμ μπορώ να πω ότι υπάρχουν καλές στιγμές. Το εξώφυλλο επίσης πολύ καλό, αν και παιδικό. Υπάρχει εδώ πέρα το Polkagis, που είναι ένα πάρα πολύ καλό τραγούδι. Επίσης το Think Back and Lie of England. Υπάρχουν καλά κομμάτια. Παρόλα αυτά, εδώ πέρα μπορώ να πω επίσης ότι παρατηρούμε στο συγκεκριμένο άλμπουμ ένα λίγο πιο βαρύ παίξιμο. Οι Skyglen προσπαθούν να γίνουν λίγο πιο βαριοί όσον αφορά το metal στο συγκεκριμένο άλμπουμ, αν και δεν νομίζω ότι τους βγαίνει τόσο φυσικό. Ίσως επειδή είχαν προηγηθεί άλμπουμ στα οποία ήταν ίσως περισσότερο προς το folk, εδώ προσπάθησαν να γίνουν λίγο περισσότερο σκληροί στο metal, αλλά δεν τους βγαίνει με τόσο φυσικό τρόπο. Παρ' όλα αυτά είναι ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ, αν και πάρα πολλοί το έχουν, από ό,τι καταλαβαίνω, αρκετοί οπαδοί των Skyglen το έχουν λίγο παραγωνίσει. Επόμενο άλμπουμ, εδώ θα βάλω τον ντεμπούτο. Το πρώτο Skyglen άλμπουμ. Και αναφέρομαι φυσικά για το άλμπουμ The Wayward Sons of Mother Earth. Okay, εδώ πέρα ακριβώς είναι το πρώτο άλμπουμ που βγάζει ο Βέλκιερ μαζί με τον English, ακριβώς μόλις έχει αφήσει ο Βέλκιερ του Σάμπατ. Και σε ένα σημείο εδώ πέρα φαίνεται η επιρροή των Σάμπατ στο συγκεκριμένο άλμπουμ. Είναι ίσως το πιο thrashy άλμπουμ, το πιο thrash άλμπουμ που έχουν βγάλει οι Skyglen. Αν και όπως είπαμε, αυτό το thrash, αυτή η thrash επίσης χρειά και πλευρά των Skyglen θα συνεχιστεί και στα υπόλοιπα άλμπουμς. Σιγά σιγά ίσως και όλο και πιο λιγότερο, αλλά εδώ πέρα υπάρχει ίσως το μεγαλύτερο και πιο ιδιαίτερο τρόπο. Εδώ πέρα υπάρχουν επίσης κομματάρες όπως το The Winter Sings Jig, όπως για παράδειγμα το ομώνυμο Skyglen κομμάτι, το οποίο άλμπουμ επίσης το θεωρώ ως αρχή ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ. Και μάλιστα εδώ πέρα είναι και το πρώτο λογότυπο του συγκροτήματος, το οποίο διατηρήθηκε μόνο για τα δύο πρώτα άλμπουμς. Επόμενο άλμπουμ θα βάλω το προτελευταίο Skyglen άλμπουμ. Επ' εποχής Ramsey και English και μόνο. Και αναφέρομαι στο άλμπουμ In the All Together. Το οποίο το θεωρώ επίσης ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ.
ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ, αλλά για να καταλάβει κάποιος ότι, αυτά τα άλμπουμ, ότι τα άλμπουμ χωρίς τον Walker είναι επίσης καλά, εκτός από το τελευταίο, που είναι πολύ μέτριο, πρέπει να βγάλει το μυαλό του το όλο θέμα ότι, είπε και να, ότι βλέπει το Skyclad σαν τον Walker και μόνο. Αν κάνει αυτό το διαχωρισμό, μπορεί να απολαύσει και τα υπόλοιπα άλμπουμς. Τουλάχιστον τα δύο άλμπουμς αυτής της περίοδου, το τελευταίο όπως είπαμε ήταν αρκετά μέτριο. Πάντως το συγκεκριμένο άλμπουμ, πάρα πολύ καλό άλμπουμ, με πάρα πολύ καλά επίσης κομμάτια. Το In The All Together, για παράδειγμα το The Well Traveled Man, το Black Summer Rain, πάρα πολύ καλά κομμάτια. Όπως επίσης εδώ πέρα, οι Skyclad προσπάθησαν να δημιουργήσουν ένα άλλο είδος λογότυπου, το οποίο δεν τους πολύ βγήκε. Με ένα επίσης ωραίο εξώφυλλο. Και τώρα, επόμενο βήμα, είναι το άλμπουμ που ανέφερα λίγο πιο πριν, το του 96 επίσης, το δεύτερο που βγάλαν το 96, με γαλλικό τίτλο, το Qui Avant-Garde A Chance, όπως δεν ξέρω αν το προφέρω σωστά στα γαλλικά, το οποίο το θεωρώ πολύ καλύτερο σε σχέση με το Irrational Anthems της ίδιας χρονιάς. Υπάρχουν εδώ πέρα επίσης, είναι φυσικά πιο folky, πιο folkish σε σχέση με τα προηγούμενα albums των Skyclad, αλλά εδώ πέρα υπάρχει κομματάρα Bomb Zur, και παίξιμο, αυτό το παίξιμο των λέξεων που είχαν πάντα το Skyclad, ιδιαίτερα επί εποχής Walker και όχι μόνο στους στίχους, είναι, όπως είπαμε, ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των Skyclad. Αλλά πραγματικά, εδώ πέρα υπάρχει το History Lessons που είναι επανάληψη του History Lessons όπως αναφέρεται στο Irrational Athens, αν και το προτιμώ στο Irrational Athens περισσότερο από ότι εδώ. Ένα πάρα πολύ καλό επίσης άλμπουμ. Στο συγκεκριμένο άλμπουμ επίσης είχαν και, αν δεν κάνω λάθος, συμμετείχαν και η folk μπάντα Subway to Sally. Πάντως μιλάμε ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ, με πάρα πολύ καλό επίσης εξώφυλλο. Okay. Επόμενο άλμπουμ θα βάλω το άλμπουμ που βγήκε το 97, νομίζω. Ναι, το 97, το The Answer Machine. Που είναι μάλιστα και σε ερωτηματικό. The Answer Machine, okay. Μάλιστα από αυτή την περίοδο, την πιο folky σε τον Skyclad, που είναι από την εποχή, από τα μέσα του 90, το θεωρώ αυτό ως το καλύτερο άλμπουμ της πιο folky περίοδου των Skyclad. Επίσης, σε αυτό το άλμπουμ δίχασε τους οπαδούς, υπάρχουν οπαδοί του Skyclad που το έχουν πολύ πιο κάτω, υπάρχουν οπαδοί του Skyclad που θεωρούν ίσως και το καλύτερο άλμπουμ τους, αλλά το προτιμώ σε σχέση με το Irrational Anthems και το δεύτερο άλμπουμ, το Qui Avant-Garde, το θεωρώ ίσως το πιο καλύτερο και από τα δύο. Για παράδειγμα, με πολύ καλό το κομμάτι εδώ πέρα, το Trouble Sometimes, το οποίο το θεωρώ επίσης ένα πάρα πολύ καλό κομμάτι. Αυτό όσον αφορά το The Answer Machine, με ένα επίσης πολύ καλό και εύστοχο εξώφυλλο. Επόμενο άλμπουμ θα βάλω εδώ πέρα το πρώτο άλμπουμ που βγήκε από το Skyclad μετά που ο Μάρτιν Γουέλκερ έχει αφήσει το συγκρότημα. Μιλάμε για ένα άλμπουμ το οποίο δεν ξέραμε τι θα περιμένουμε από αυτό. Πήρε και πάλι στα πολύ καιρό μέχρι να βγει. Βγήκε το 2004. Δηλαδή για 4 χρόνια δεν υπήρχαν οι Skyclad με στουδιακή επίσημη κυκλοφορία άλμπουμ. Και βγάζουν μετά από 4 χρόνια το συγκεκριμένο άλμπουμ. Ο Γουέλκερ πια δεν είναι στο συγκρότημα. Το λεγόμενο Semblance of Normality.
Ναι, αν το διαβάζω σωστά, το οποίο πραγματικά είναι ένα καταπληκτικό άλμπουμ. Ένα καταπληκτικό άλμπουμ το οποίο το ακούω από την αρχή μέχρι το τέλος και λέω, όπα, η Skaglet είναι ακόμα εδώ. Η Skaglet είναι ακόμα εδώ. Μπορεί ο Welker να έχει να είναι παρελθόν, αλλά πραγματικά ο English και ο Ramsey κατάφεραν να διατηρήσουν το συγκρότημα σε ένα πολύ υψηλό βαθμό. Καταπληκτικά τραγούδια. Καταπληκτικά τραγούδια. Για παράδειγμα, το Another Drinking Song που είναι πάρα πολύ folky κομμάτι, ή επίσης το Ten Little Kingdoms που είναι αρκετά thrashy, αλλά γενικά όλα το The Song of Non-Involvement, το Parliament, The Parliament of Fools, γενικά όλα τα κομμάτια εδώ πέρα είναι καταπληκτικά και φοβάμαι ότι ένα μεγάλο ποσοστό των παλιών οπαδών των Skaglet εγκατέλειψαν τους Skaglet ήδη από την εποχή που άρχισαν να κάνουν νερά, ήδη ακόμα και από την εποχή του Folkemon άρχισαν να εγκαταλείπουν τους Skaglet, πόσο μάλλον όταν ο Welker εγκατέλειψε το συγκρότημα και δεν έχουν δώσει αρκετή σημασία στο συγκεκριμένο άλμπουμ. Πάντως οι πιο φανατικοί οπαδοί των Skaglet το θεωρούν ένα πολύ καλό άλμπουμ και ξέρουν ότι σε αυτό το άλμπουμ κατάφεραν οι Skaglet να ξαναγυρίζουν στον παλιό τους καλό εαυτό. Και τώρα, στα επόμενα άλμπουμς που θα αναφέρω τα υπόλοιπα τέσσερα που έχουν μείνει, θα θεωρώ τις κορυφές των κορυφών των Skaglet. Εδώ πέρα το επόμενο λοιπόν άλμπουμ που θα βάλω, το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ αγαπημένο άλμπουμ. Α, ξέχασα να πω ότι στο A Semblance of Normality επίσης Skaglet εμφανίστηκαν. Το εξώφυλλο είναι αρκετά, δεν θα πω ότι είναι καλό, πολύ μέτριο σχετικά, με ένα επίσης πολύ απλό λογότυπο, ίσως για να δείξουν τη διαφοροποίησή τους από το παρελθόν, το Welker. Και τώρα μπαίνω στο επόμενο άλμπουμ, το οποίο το θεωρώ πάρα μα πάρα πολύ καλό και ίσως είναι το πρώτο άλμπουμ στο οποίο αρχίζεται να φαίνεται περισσότερο το folk σε σχέση με το metal, αν και υπάρχει αρκετή metal χρειά στο συγκεκριμένο άλμπουμ. Και εδώ μιλάω φυσικά για το The Silent Wails of Lunar Sea. Μάλιστα και εδώ πέρα οι Skaglet προσπάθησαν να αλλάξουν το λογότυπό τους, μερικώς, μόνο για το συγκεκριμένο άλμπουμ. Μάλιστα όταν είχε βγει είχαν μεγάλα προβλήματα με τη Noise, την τότε εταιρεία τους, και θυμάμαι τον Welker να καλεί τον κόσμο να μην αγοράσει το άλμπουμ, αλλά να το βρει και να το αντιγράψει για εκείνες τις εποχές. Αλλά και πάλι τα κομμάτια στο συγκεκριμένο άλμπουμ καταπληκτικά. Καταπληκτικά με ακριβώς αυτή την χρειά, την ιδιαίτερη που υπάρχει στο Skaglet. Μπορούμε να πούμε ότι είναι ακριβώς η συνέχεια, βγήκε το 96 το 95, συγγνώμη, το 95 το άλμπουμ και είναι ακριβώς η συνέχεια του Prince of the Poverty Line. Μπορούμε να πούμε, λίγο πιο folkish από το Prince of the Poverty Line, αλλά είναι ακριβώς η συνέχεια του. Stranger in the Garden είναι ένα καταπληκτικό κομμάτι, αλλά όχι μόνο. Το Another Fine Mess, υπάρχουν το Turncoat to Rebellion, το Hello of Lies, το Art Nazi επίσης, το Jeopardy, Brimstone Ballet, πάω πάρα πολύ καλά κομμάτια στο συγκεκριμένο άλμπουμ και για μένα ήταν το δεύτερο άλμπουμ που άκουσα από metal γενικότερα, εντάξει. Πρώτα ήταν το Prince of the Poverty Line, μετά μου ήρθε το The Silent Waves of Lunar Sea, να είναι καλά ο Κώστας, όπως είπα ο Κώστας Κράνης, και μετέπειτα ήρθε καπάκι το Black Album, το Metallica, το οποίο βέβαια ήταν αρκετά χρόνια ήδη στην αγορά, και αυτά τα τρία άλμπουμ τα οποία, τα πρώτα άλμπουμ που με έφεραν σε επαφή με τη metal μουσική γενικά, αλλά η Skaglet ήταν ακόμα πιο πριν και από τους Metallica, τουλάχιστον για εμένα, και από τότε αποφάσισα να γίνω μεταλλάς, όπως είπα. Γι' αυτό το συγκεκριμένο άλμπουμ μαζί με το Prince of the Poverty Line το έχω ιδιαίτερα στην καρδιά μου. Και τώρα τα τρία επόμενα άλμπουμς. Δύσκολο
να διαλέξω ποιο θα μπει στην τρίτη θέση. Η τρίτη και η δεύτερη θέση για εμένα ως τα καλύτερα άλμπουμ στον Skaklet είναι πάντα σε... Είμαι βρίσκομαι σε διαμάχη. Okay. Αλλά εδώ πέρα θα βάλω ένα από τα καλύτερα, ίσως το καλύτερο άλμπουμ που βγήκε μετά το 96 του Skaklet, το καλύτερο, το λεγόμενο Vintage Wine. Το Vintage Wine, το οποίο βγήκε το 99. Το 99, και εδώ πέρα ο Welker, είναι το προτελευταίο άλμπουμ του Welker, του Martin Welker, κάνει χρυσές δουλειές. Το άλμπουμ, όπως είπαμε, μετά από το The Silent Wells of Lunar Sea, σιγά σιγά οι Skaklet άρχισαν να γίνονται όλο και πιο folkies. Μέχρι και το The Answer Machine είναι αρκετά folkies. Και έρχεται μετά το συγκεκριμένο άλμπουμ και προσπαθεί να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Αλλά με έναν πολύ σωστό τρόπο. Εδώ πέρα το feeling, το ιδιαίτερο των Skaklet, που είναι τόσο folk όσο και metal, με thrash τζούρες, έρχεται πραγματικά και ξαναγυρίζει πίσω στις σημαίνες όπως ήταν τότε το The Prince of the Poverty Line και το The Silent Wells of Lunar Sea. Ένα καταπληκτικό άλμπουμ. Καταπληκτικό άλμπουμ από όλες τις πλευρές. Επίσης πάρα πολλοί το θεωρούν ως πάρα πολύ καλό άλμπουμ των Skaklet. Δυστυχώς το άλμπουμ που ήρθε μετέπειτα, το The Folkemon, που είναι και το τελευταίο του Welker, αν και δεν είναι χάλια άλμπουμ, όπως είπαμε, και ίσως προσπάθησε να είναι και λίγο και πιο βαρύ σαν metal σε σχέση με το συγκεκριμένο, δεν κράτησε τις ισορροπίες και αυτό χάνει μπροστά σε αυτό, στο Vintage Wine. Πάλι εδώ πέρα, τραγούδια είναι δύσκολο κάποιος να διαλέξει, είναι τόσο καλά τα τραγούδια, όπως το Vintage Wine, όπως τον With Their Hands, και μπορώ να συνεχίσω το πέρα και από τα υπόλοιπα, Well Beside the River, No Strings Attached, Bury Me, Cancer of the Heart, Something to Cling to. Καταπληκτικό άλμπουμ. Και τώρα μπαίνω στα δύο τελευταία. Δεύτερο άλμπουμ των Skaklet, αγαπημένο για εμένα, όπως είπα, συναγωνίζεται πάρα πολύ το The Vintage Wine, είναι το δεύτερο άλμπουμ τους, το δεύτερο άλμπουμ τους, το A Burnt Offering for the Bone Idol. Και πάλι ήταν ακριβώς το λογότυπο που είχαν χρησιμοποιήσει και στο πρώτο άλμπουμ και δεν το ξαναχρησιμοποίησαν από τότε, στο οποίο συγκεκριμένο άλμπουμ ακόμα κρατάνε την thrash πλευρά τους πιο έντονη, όπως αυτή εμφανίστηκε στο ντεμπούτο. Αλλά εδώ αρχίζουν να βάζουν τα βιολιά ακόμα περισσότερο έντονα και την folk χρειά τους πολύ, πολύ περισσότερο έντονη. Υπάρχουν εδώ πέρα κομμάτια τα οποία είναι καταπληκτικά, όπως το Spinning Jenny, για παράδειγμα, A Broken Promised Land, και φυσικά το The Declaration of Indifference, ένα από τα καλύτερα Skaklet κομμάτια ever. Αυτό όσον αφορά το δεύτερο άλμπουμ, το καλύτερο δεύτερο άλμπουμ των Skaklet. Και πάρα πολλοί το θεωρούν ότι αυτό είναι το άλμπουμ το οποίο εκφράζει συγκεκριμένα και απόλυτα τον ήχο των Skaklet. Και όχι άδικα. Και τώρα τελευταίο και καλύτερο των καλύτερων, best of the best, Skaklet album. Και το πιο αγαπημένο για εμένα, και φυσικά πώς να μείνει το πιο αγαπημένο, όταν αυτό ήταν και το πρώτο metal γενικά album που ήρθα σε επαφή μαζί του και με έβαλε μέσα στη metal μουσική. Και φυσικά μιλάω, όπως καταλαβαίνετε, για το Prince of the Poverty Line. Prince of the Poverty Line. Λίγα τα λόγια, δυσκολεύομαι να μιλήσω για το πόσο συναισθηματικά είμαι δεμένος με το συγκεκριμένο άλμπουμ. Και όχι τυχαία. Και όχι τυχαία. Civil War Dance, Cardboard City, που για μένα είναι και το πιο αγαπημένο
metal κομμάτι ever. Ίσως γιατί από αυτό ήταν το πρώτο hook που ήρθε και μένωσε με τη metal μουσική. Sins of Emission, Land of the Racing Slam, The One Piece Puzzle, A Bellyful of Emptiness, A Dog in the Monkey, The Manger, Commandion Seed, που είναι και αντιναζιστικό κομμάτι, πάντα οι Skyclad είχαν αυτό τον αντιναζισμό, όσο και αν ήταν φιλοπαγανιστές, ως ένα σημείο ήξεραν να είναι και επίσης και αντιναζιστές και αντιρατσιστές. Womb of the World, The Truth Famine, όλα τα τραγούδια του άλμπουμ αξίζουν τρελά. Και μιλάμε ίσως για το άλμπουμ που είναι η χρυσή επιτομή, όπως είπα, ανάμεσα στην metal πλευρά του συγκροτήματος και τη thrash ακόμα πλευρά του συγκροτήματος και ανάμεσα στην folk πλευρά του συγκροτήματος. Με ένα καταπληκτικό επίσης εξώφυλλο, με καταπληκτικούς στίχους και λογοπαίγνια. Νομίζω ότι μετά από αυτό και ιδιαίτερα με τη συνέχειά του που ήταν The Silent Whales of Lunar Sea, αν και είναι λίγο πιο κατώτερο το The Silent Whales σε σχετικά με το Prince, οι Skyclad δεν μπόρεσαν να φτάσουν στο ίδιο επίπεδο απόλυτα, με το Vintage Wine το κατάφεραν ως ένα σημείο, αλλά και πάλι όλα τα υπόλοιπα albums βρίσκονται κάτω από τη σκιά του συγκεκριμένου album. Ότι ακόμα και μπορώ να πω ότι ακόμα και ότι προηγήθηκε. Ακόμα και ότι προηγήθηκε, πόσο μάλλον ότι ήρθε μετέπειτα. Αυτά όσον αφορά τους Skyclad, τους πατέρες του folk metal, που μπορώ εδώ πέρα επίσης να τονίσω ότι το folk metal δυστυχώς δεν έχει, αν και έχει κάποια καλά συγκροτήματα όπως τους Scorpio Clan από τη Φιλανδία, δεν φτάνει να είναι η Skyclad. Η Skyclad είναι κατηγορία από μόνοι τους. Από το Ισραήλ, λοιπόν, από την Ιερουσαλήμ, stay heavy και stay metal.